Γεια σας, είμαι η Βάσο Κουλαρμάνη και σας καλωσορίζω εκ μέρους των διαχειριστών της ομάδας Ευρωπαϊστές. Ευρωπαϊστές θεωρούμε τους πολίτες της δουλειάς, του αντικρατισμού, της αξιολόγησης, της πρόθεσης των αρίστων, του αντισεντιχνιασμού, του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους, της ελευθερίας της διακίνησης ιδεών, του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της ανάπτυξης μέσα από την ατομική πρωτοβουλία και τη συλλογική αξιοποίηση. Είναι μια δική μας πρωτοβουλία αυτή η συγκέντρωση και είναι μαζί μας η ομάδα Μένουμε Ευρώπη. Δύο λόγια για τα διαδικαστικά ακόμα από μένα. Επιλέξαμε να μην έχουμε πολλούς ομιλητές, ώστε να δώσουμε χρόνο στον καθένα από εσάς για ερωτήσεις ή για το πώς θα προχωρήσουμε. Θα παρακαλούσαμε όσους θέλουν να μιλήσουν όμως να είναι σύντομοι και να μην ασχοληθούμε με ιδεολογικές διαφορές. Ας μιλήσουμε για το στόχο. Επίσης, θα ήθελα να σας πω πως αυτή η συγκέντρωση έχει κάποια μικρά έξοδα για τη μικροφωνική και τη ζωντανή μετάδοση, καθώς οι υπεύθυνοι του χώρου μας τον παραχώρησαν δωρεάν. Και έτσι, αν θέλετε, στο τέλος όλοι από ένα μικρό ποσό, 2 ευρώ ο καθένας, αυτά είναι τα έξοδα, να αφήσετε. Γιατί είναι μια κοινή προσπάθεια και δεν υπάρχουν δύο τέλειες. Σας ευχαριστώ λοιπόν εγώ και σας παρουσιάζω τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Προκοπάκη. Όσοι δεν τον γνωρίζετε, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, πρώην καθηγητής στο Κολούμπια και από τους βασικούς εντελεστές επίσης της ομάδας Μένουμε Ευρώπη. Κύριε Προκοπάκη. Καλησπέρα. Δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα για τη συγκυρία, γιατί θα βλέπουμε και στις εκτιμήσεις, αλλά είναι και πολλά πράγματα που τρέχουν. Θα σας πω καταρχάς το γιατί βρίσκομαι εγώ εδώ, μετά από την ιστορία ή και κατά την ιστορία με το Μένουμε Ευρώπη. Όσοι παρακολουθούν θα ξέρουν ότι την αμέσως επόμενη μέρα, όταν έως και σε πραγματικό χρόνο με την συγκέντρωση των πολιτικών αρχηγών, όπου εγώ και άλλοι βέβαια ξεκινήσαμε μια κριτική αμέσως, δεν είχε τελειώσει και η συγκέντρωση, σε σχέση με την... Σε σχέση με την, να μην πούμε τη λέξη έτσι, προδοσία, αλλά να το πούμε αλλιώς, έτσι, το πακετάρισμα σε συσκευασία δώρου και του 39% του ναι στο δημοψήφισμα προς τον Πρωθυπουργό για τη διαπραγμάτευση. Χωρίς όρους και με ητοπαθή στάση. Επειδή δεν μπορούμε να συζητάμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, Ευρωπαϊστές, Μένουμε Ευρώπη, Πολιτές για την Ευρώπη και όποιοι άλλοι, είναι από τα κάτω, δεν υπάρχουν έτσι θέσεις, να το πούμε έτσι, οργανωμένες σε όλους αυτούς και δεν είναι σκόπιμο κανένας να μιλάει εκ μέρους, τουλάχιστον όσον αφορά, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, έτσι, εκ μέρους της συλλογικότητας, και καλύτερα να αναλαμβάνει την ευθύνη αυτών που λέει. Η δική μου άποψη ήταν ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν μια επιτυχία. Χάθηκε προφανώς το δημοψήφισμα, πλην όμως στην πολιτική διαχείριση της κατάστασης το 39% είναι ψηλότερο από το 36% που ήταν το αποτέλεσμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε το Γενάρη να έχει κερδίσει. Ήταν στο δικό μου μυαλό και στο μυαλό πολλών άλλων από ό,τι φαίνεται, ήταν από μιας αρχής καθαρό ότι μια συντονισμένη αντιμετώπιση του ζητήματος από την ευρωπαϊστική αντιπολίτευση θα μπορούσε να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος, ώστε να μην γίνουν να αποκλειστούν και διάφορα πολιτικά παιχνίδια όπως οι εκλογές, παραδείγματος χάρη. Έτσι είναι άλλο πράγμα ένα κόμμα που κυβερνά με 36% να έχει απέναντί του
διασπασμένη την αντιπολίτευση και άλλο το να έχει ένα συγκροτημένο, ένα συμπαγές, και θα εξηγήσω γιατί λέω συμπαγές, 39% απέναντί του. Δηλαδή, εν ολίγης, δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν η κατάληξη θα ήταν αυτή που έχουμε σήμερα, δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά σε εκλογές ξανά. Τι ήταν αυτό το 39%? Το 39%, αν θυμάστε, ήταν κάτι χωρίς ηγεσία, δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος να το πάρει πάνω του, ήταν από τα κάτω. Αν θέλετε, υπήρξαν και το, και ίσως και έχουμε κάποιοι το θεωρούν μεγάλη επιτυχία, άλλοι κατηγορούν και εμένα προσωπικά αλλά και άλλους από το μένουμε Ευρώπη, ότι η διαχείριση των πρώτων ωρών μετά την αναγγελία του δημοψηφίσματος, όπου αμέσως κλήθηκε ο κόσμος για φτιάξιμο επιτροπών υπέρ του ναι, και ούτε συζήτηση για αποχή, ούτε συζήτηση για όχι, ούτε διαπραγμάτευση κτλ. Έβαλε την ατζέντα, και η ατζέντα, καλός ή κακός, παρά το ότι από την Τρίτη και μετά, ας πούμε, Τρίτη ενώ της 30 του μηνός και μετά το πήραν τα κόμματα πάνω του στο ναι, την ατζέντα της από εδώ μεριάς την έβαλαν, η ατζέντα μπήκε από τα κάτω, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό για να ξέρουμε αν μπορούμε να πιέσουμε και τι να κάνουμε. Λοιπόν, είπαμε, είναι χωρίς ηγεσία, αλλά το χειρότερο ακόμη, το χειρότερο ακόμη είναι ότι χωρίς πρόταση διαχείρισης της ενδεχόμενης νίκης. Δηλαδή ο κόσμος δεν κατάλαβα τι θα έλεγε εάν έβγαινε το ναι στο δημοψήφισμα, τι θα γινόταν τη Δευτέρα. Ενδεχομένως ακυβερνησία, ένας όσο ξέρει τι θα γινόταν. Δεν υπήρχε πολιτική πρόταση. Κανείς δεν πήρε πάνω του την πολιτική πρόταση η οποία θα δώσει μια διέξοδο στον κόσμο. Η δική μου άποψη και άποψη πολλών άλλων από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι όλων των ευρωπαϊστών, γιατί το έχουν πάρει και ως συλλογική απόφαση, είναι ότι πρέπει να πιεστεί το πολιτικό σύστημα. Καλός ή κακός, αυτό είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Οι παρθενογενέσεις σε 20 μέρες, σε 2 μήνες και τέτοια δεν γίνονται. Έτσι. Το πολιτικό σύστημα μπορεί να έχει αποτύχει, όπως αν θέλετε, κάτι που χρησιμοποιώ πολύ συχνά εδώ και χρόνια, δηλαδή και ο Τσόρτσιλ ήταν ένας αποτυχημένος πολιτικός. Μερικούς μήνες πριν του δώσουν τον πόλεμο, ο Τσάμπερλεν του έλεγε «άρτησε μας ρε φίλε» μέσα στη Βουλή, έτσι, μέσα στη, πώς το λένε, στο House of Commons. «Άρτησε μας ρε φίλε, εσύ αυτό που θέλεις να κάνεις είναι να ξεπλύνεις την ήττα της Καλλίπολης και τίποτα άλλο». Εντελώς, που είσαι, και η γνωστή ιστορία ότι είσαι μέθυσος, είσαι γυναικάς, είσαι το ένα, είσαι το άλλο και πέρδεσαι. Και 4 μήνες μετά του δώσανε τον πόλεμο και τον κέρδισε. Αλλά ήθελα να πω ότι ναι μεν το πολιτικό σύστημα είναι απαξιωμένο, το ζήτημα είναι ότι η λύση δεν διαφαίνεται από πουθενά, δεν διαφαίνεται η ηγεσία, δεν διαφαίνεται πουθενά το κίνημα, δεν διαφαίνονται οι δυνάμεις, οι παραγωγικές δυνάμεις οργανωμένες, οι οποίες μπορούν να δείξουν μια διέξοδο. Και η διέξοδος, καλός ή κακός, θα έχει ως βασικό συστατικό το παλιό πολιτικό σύστημα. Δεν μας αρέσει, προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει, έτσι, δεν μας αρέσει, πλην όμως είναι η πραγματικότητα. Και εδώ δεν συζητάμε ότι ξέρετε δεν μου αρέσει ο Τάδε ή ο Δίνα ως υπουργός, συζητάμε αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει η Ελλάδα σε τρεις μήνες, έτσι, ή σε 5 μήνες, για τέτοιο πράγμα συζητάμε. Και επομένως οποιαδήποτε πίεση και οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να γίνει στην πλεύση ή στην πολιτική, ακόμη και στην εσωτερική πολιτική των κομμάτων, είναι κάτι θετικό. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση στο ζήτημα. Ως εκ τούτου, είχα κατέθεσα μία πρόταση πριν από 1,5 μήνα και τέτοια, που έλεγε ότι τα τρία κόμματα και οποιοδήποτε άλλος και τέτοια, να κατέβουν μαζί στις εκλογές. Τι σημαίνει να κατέβουν μαζί στις εκλογές? Να κερδίσουν, γιατί είναι απαραίτητο. Ένα είναι το τεχνικό. Είναι 50 έδρες
το πόνους. Έτσι. Το δεύτερο κόμμα μπορεί να χάσει με 10 ψήφους διαφορά, χάνει και τις 50 έδρες. Η συσπήρωση θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή να χτυπήσει, να το πούμε έτσι, με πολύ περισσότερες πιθανότητες τις 50 έδρες. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Το ουσιαστικό κομμάτι όμως εδώ είναι το ζήτημα της αναδοχής του μνημονίου. Λέμε ό,τι λέμε και τα λοιπά, λέμε ότι είχαμε τον Τσίπρα, το φορτώσαμε στον αριστερό και το υπέγραψε, γιατί οι δεξιοί δεν θα μπορούσαν να το υπογράψουν και τα λοιπά, αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει. Εάν δεν εφαρμοστεί το μνημόνιο, φανταστείτε τι έχει να γίνει, ας πούμε, τον Οκτώβριο, όταν θα παρακαλάμε ή θα προσπαθούμε να πάρουμε την υποδόση εκείνων των 3 δις που υποτίθεται θα μπουν στην ελληνική οικονομία και τα λοιπά, και η οποία θα είναι υπό όρους οι οποίοι όλοι έχουν να κάνουν με εκτέλεση συγκεκριμένων πραγμάτων. Έτσι. Και έχουμε τον σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι εκβιασμός και δεν θέλω να το κάνω και θα προσπαθήσω να το αλλάξω. Σήμερα ο Φίλης έλεγε ότι ήταν τακτικός ελιγμός για να μην κάνουμε τίποτα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και η αντιπολίτευση δεν πάει πίσω. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να πάρει την καυτή πατάτα της αναδοχής του μνημονίου, που σημαίνει στην πραγματικότητα ότι δεν θέλει να πει την αλήθεια στον κόσμο, κανένας, έτσι, στους πολίτες, με αποτέλεσμα να έχουμε μία λύση μπροστά μας, η οποία είναι γενικώς παραδεκτό ότι αυτή η λύση είναι η μοναδική, και να μην θέλει να την εφαρμόσει κανένας. Αν είδατε, αμέσως ξεκίνησε η ιστορία με τους αγρότες, να τα αλλάξουμε από εδώ, να μην ανοίξουμε τα επαγγέλματα τόσο και δεν ξέρω εγώ τι, το μεγαλύτερο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο αγώνας κατά του νεοφιλελευθερισμού, έλεος δηλαδή πια, ας πούμε, από το ΠΑΣΟΚ. Ξανά η ιστορία από το ποτάμι με το χρέος και με τους 20 ικανούς που θα τους βρούμε κάπου και θα λύσουν όλα μας τα προβλήματα. Λοιπόν, άρα επανέρχομαι, δύο ζητήματα. Ένα είναι η ουσιαστική ανάγκη της αναδοχής του μνημονίου, και το δεύτερο είναι το τεχνικό ζήτημα, που είναι 50 έδρες, είναι 50 έδρες. Έτσι. Εάν δεν υπήρχε το πρόβλημα με τον εκλογικό νόμο, δεν θα μαζευόμασταν εδώ πέρα. Καθένας θα έφτιαχνε την ομάδα του, το κόμμα του και δεν ξέρω εγώ τι, και θα πήγαινε να έπαιρνε τις 1, 2, 3 έδρες και οι συζητήσεις θα γίνονταν μετά τις εκλογές. Πλην όμως υποχρεώνει να γίνουν πριν από τις εκλογές. Τώρα, αναδοχή του μνημονίου, για να μην ξεκινήσουμε με το τέτοιο ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο γερμανοψωλιάς και τα λοιπά σε όλη αυτή την ιστορία, αναδοχή του μνημονίου σημαίνει μερικά πράγματα. Αυτά μερικά πράγματα που σημαίνει το αναδοχή του μνημονίου είναι το οικονομικό κομμάτι, το δημοσιονομικό, να το πούμε έτσι, το οποίο έχει δύο σκέλη, δηλαδή είναι το εάν η όποια κυβέρνηση αποφασίσει να φορτώνει περισσότερα στους φορολογουμένους ή να κόβει έξοδα από το κράτος, που σημαίνει πελατειασμούς και τα λοιπά, που είναι ένα κομμάτι αυτό το πράγμα, που έχει τη δυνατότητα, παρά το ότι υπάρχουν προβλέψεις αυτή τη στιγμή στο μνημόνιο, είναι μέσα και οι γνωστές ευελιξίες που αυτά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή, είναι, αναδοχή του μνημονίου δεν σημαίνει ότι παίρνω αυτό το χαρτί και το σηκώνω πάνω και είναι η παντιέρα και κάνω ό,τι λέει αυτό το χαρτί σαν τυφλοσούπης. Σημαίνει μερικά άλλα πράγματα. Η ιστορία με το χρέος, παραδείγματος χάρη, που ξαναβγαίνει σήμερα πάλι, ο παπάς έλεγε για το χρέος, ο Θεοδωράκης λέει για το χρέος και τέτοια. Λοιπόν, είναι, πριν από 1,5 μήνα, δηλαδή πριν από τα capital controls, ίσως περισσότερο από 1,5 μήνα, ήταν να κάνει πάλι, καθένας είπαμε παίρνει τα δικά του, έτσι. Εγώ είχα δείξει ότι το πρόβλημα του να πετύχουμε τους στόχους του Μνημόνιου 2, αυτό που είμαστε στην πέμπτη αξιολόγηση κτλ., είναι ότι το 2022 θέλουμε να έχουμε 70 δις λιγότερο χρέος. 70 δις λιγότερο χρέος, τι θα πει? Θα πει ότι πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα. Ένα είναι η ελάφρυνση, αλλά η ελάφρυνση θα πει ότι πας και τα παίρνεις από
τους προϋπολογισμούς άλλων χωρών. Μερικές από αυτές είναι φτωχότερες ακόμη και από την Ελλάδα που είναι σε κρίση, ή αρκετές από αυτές. Λοιπόν, ένα αυτό. Το άλλο είναι φόροι, μέτρα και δεν ξέρω εγώ τι, όλη η δημοσιονομική προσαρμογή. Και το τρίτο είναι οι αποκρατικοποιήσεις. Και γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και το βλέπετε, ενώ οι αποκρατικοποιήσεις ήταν πιο ελαφρύ βαρύδι στο Μνημόνιο 2, έγινε υποχρεωτικά τώρα που αυξήθηκε με την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκαν οι απαιτήσεις, μπαίνει υποχρεωτικά το 50-50 δις μέσα σε αυτήν την ιστορία. Επομένως, η αναδοχή του Μνημονίου σημαίνει ότι έχεις να κάνεις πολιτική και υπάρχουν αρκετά ζητήματα για να ξεκαθαρίσεις το πού θα πάει, αν θα μπορέσεις να αλλάξεις το παραγωγικό μοντέλο, αν θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, και αν θέλουμε να κάνουμε και πώς θα δουλέψει το κοινωνικό κράτος ώστε να προστατευτούν οι περισσότερο πληττόμενοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αναδοχή του μνημονίου δεν σημαίνει γερμανοτσολιάς περισσότερο ή λιγότερο από τον Τσίπρα ή από τον Σαμαρά ή δεν ξέρω εγώ ποιον. Σημαίνει ότι θέλεις να πας μπροστά με λύση για τους πολίτες. Και εκεί μπορεί κανένας να δείξει αν είναι αριστερός, δεξιός, φιλελεύθερος ή δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο διατάφτα. Κάποιος πρέπει να αναδεχθεί το μνημόνιο, είπαμε. Ποιος μπορεί να είναι αυτός? Κανείς δεν θέλει από τις πολιτικές δυνάμεις να αναδεχθεί το μνημόνιο. Έχουμε ζήσει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών. 6-8 μήνες πόσο ήταν, πόσο κράτησε ο Παπαδήμος. Η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν η κυβέρνηση ειδικού σκοπού και είχε μια εκοφαντική επιτυχία. Στον ειδικό σκοπό. Όλα τα υπόλοιπα, επειδή βρεθήκανε 3 κόμματα και μοιράζανε το κράτος πια 3 αντί για έναν, χωρίς να υπάρχει και ισχυρός πατερούλης στη κυβέρνηση, έγινε το έλα να δεις. Και έχουμε μια εξαιρετικά επιτυχημένη κυβέρνηση όσον αφορά τον κύριο στόχο και να έχει γίνει μπάχαλο σε όλα τα υπόλοιπα. Το είδαμε και στην επόμενη κυβέρνηση με το 4-2-1. Ο Στουρνάρας έτρεξε όλα με τα δημοσιονομικά και τέτοια με επιτυχία. Με επιτυχία. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, λέω, όσον αφορά τους δείκτες και τα λοιπά, είναι αδιαφυσβήτητο. Από κάτω έγινε το έλα να δεις. Επομένως, εάν συζητάμε κάποιος ο οποίος θα αναδεχθεί το μνημόνιο, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος ή η κυβέρνηση, όποια είναι, να μην ενδιαφέρεται για το πολιτικό κόστος, να μην ενδιαφέρεται για την επανεκλογή του την άλλη μέρα και να μην ενδιαφέρεται και να έχει και λυμμένα τα χέρια του για να κάνει και άλλα πράγματα και όχι μόνο να κρύβεται πίσω από τον ειδικό σκοπό που λέει «Α, πήγαινε να διαπραγματευτείς». Άλλο πράγμα η διαπραγμάτευση. Περιγράφουμε λοιπόν, ας πούμε, μία λύση. Αυτή τη λύση υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν. Υπάρχουν και αρκεί να υπάρχει η βούληση από αυτούς που θα στηρίξουν την πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, η οποία θα στηρίζει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και εδώ ερχόμαστε στη συνεργασία των πολιτικών κομμάτων. Αυτό λοιπόν που είχα καταθέσει και πια το μεγαλύτερο του κομμάτι έχει γίνει θέση στις ομάδες ευρωπαϊστές με τιμά, ευχαριστώ και όλα τα σχετικά, είναι λίγο πολύ το εξής. Ότι χρειάζεται ένα όχημα, δηλαδή ένα τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, ξέρω εγώ, πολιτικό κόμμα, το οποίο στο οποίο θα στηρίξουν, χωρίς να κατέβουν αυτά ή κάποια από αυτά, ή όσοι θέλουν να το στηρίξουν, το συγκεκριμένο κόμμα στις εκλογές και με κάποια φόρμουλα. Η φόρμουλα αυτή λίγο πολύ έλεγε ότι τα κόμματα, αυτός ο σχηματισμός επιλέγει τους υποψηφίους που θα είναι η μισή περίπου, ίσως λίγο περισσότεροι από τους υπάρχοντες βουλευτές, γιατί είναι και αυτές οι παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Είναι κάποιος ο οποίος έχει βγει στην περιοχή του, στην περιφέρειά του. Αν του πεις δεν είσαι τώρα βουλευτής,
θα γυρίσει από την άλλη, θα γίνει αντιμνημονιακός ή δεν ξέρω εγώ τι θα είπε, κάτι του άλλου. Λοιπόν, είναι τέτοια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς εδώ πέρα που είμαστε έξω από το κόσμο, τα λύνουν μόνοι τους αυτοί τα ζητήματα, αν είναι να τα λύσουμε. Λοιπόν, οπότε η μισή περίπου θα είναι στο. Και ας έχουμε υπόψη ότι η Ελλάδα είναι χοντρικά όσον αφορά αυτές τις κινητοποιήσεις και τον κόσμο που έρχεται στο τέτοιο, είναι δύο πράγματα. Δηλαδή είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου αυτά που λέμε πάνε σε ευήκο αότα, και υπάρχει και η επαρχία η οποία δεν χαμπαριάζει. Δηλαδή εξακολουθεί να έχει τους μηχανισμούς, τους πελατειακούς μηχανισμούς των βουλευτών, των πολιτευτών και τέτοια. Γιατί συζητάμε για νίκη εκλογική, δεν συζητάμε για το τέτοιο. Λοιπόν, οπότε ένα μέρος από αυτού το παίρνουν τα κόμματα για να κάνουν ό,τι θέλουν με τους, από τις εκλόγιμες θέσεις, γιατί είναι και εκλογές με λίστα, και το υπόλοιπο κομμάτι είναι από τον φορέα και προφανώς σε συνεργασία και με τους υποστηρικτές, για να προχωρήσει να επιλεγούν υποψήφοι οι οποίοι θα μπουν σε εκλόγιμες θέσεις, οι οποίοι δεν είναι πολιτικοί έτσι, παλιάς κοπής, να το πούμε έτσι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πιθανότατα είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να τραβήξουν το κουπί. Και το 50%, οι 50 έδρες το μπόνους, είναι αυτό για το οποίο όλοι μαζί πολεμάνε. Το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό το παίρνουν τα κόμματα, ένα κομμάτι δίνεται αν θέλετε υπάρχουν και τα νούμερα, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά θα σας πω ότι η λογική ποια είναι. Και ένα κομμάτι πηγαίνει σε κόμματα που αυτή τη στιγμή δεν είναι στη Βουλή, αλλά μπαίνουν, βοηθάνε, κυνηγάνε, τρέχουν. Παραδείγματος χάρη η Δημάρ, ας πούμε, όταν κατετέθη η πρόταση, η Δημάρ ή το Κηδισό και τέτοια. Είναι μια φόρμουλα η οποία είναι δίκαιη, δίνει κίνητρο προς τα κόμματα να την τρέξουν και έρχεται μια κίνηση πολιτών ή κινήσεις πολιτών και προσπαθούν να πιέσουν μια τέτοια λύση από τα κάτω. Αυτή μια τέτοια. Δεν είναι τίποτα φοβερό αυτό το πράγμα, και ούτε κανένας κολλάει στις συγκεκριμένες φόρμουλες και στο συγκεκριμένο τρόπο της κατανομής και τέτοια. Θα μπορούσε να συζητηθεί και άλλα πράγματα. Αυτό σε εισαγωγικά συκοφαντήθηκε από την. Κάτι τέτοιο συκοφαντήθηκε από την πρώτη στιγμή, λέγοντας ότι θέλουν να διαλυθούν τα κόμματα. Ότι δεν είναι ζήτημα διάλυση των κομμάτων. Ένα κόμμα επιλέγει να μην κατέβει στις εκλογές. Δεν διαλύεται το κόμμα, το μηχανισμό τον έχει. Αυτό που αναλαμβάνει μετέχοντας αυτή την ιστορία είναι ότι θα ψηφίζει τους εφαρμοστικούς νόμους που θα έρχονται από τον σε εισαγωγικά νέο Παπαδήμο, το λέω εντελώς σχηματικά, δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο, έτσι. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Και από εκεί και πέρα σε οτιδήποτε άλλο είναι ελεύθεροι να σφαχτούν και μεταξύ τους και μεταξύ μας και με την αντιπολίτευση κτλ. Στην παιδεία, παραδείγματος χάρη, εκεί θα δείξει καθένας τι έχει να κάνει. Ας πούμε, δεν είναι ζήτημα της ούτε κομματικής πειθαρχίας ούτε τίποτε. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν είναι ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων και εμπιστοσύνη για ένα χρόνο, γιατί σε ένα χρόνο μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες. Και από εκεί πέρα τα βλέπουμε. Δεν συζητάμε λοιπόν για διάλυση των κομμάτων. Προφανώς το ζήτημα διάλυσης των κομμάτων, καλός ή κακός, έχει η μη συμμετοχή, έχει ένα οικονομικό αντίκτυπο στα πολιτικά κόμματα. Ο φορέας, το τραμπολίνο, αυτό το όχημα που λέγαμε το κόμμα, δεν έχει κανένα λόγο. Δεν έχει τι να κάνει τα λεφτά. Αν πάρει επιδότηση, δεν έχει τι να τα κάνει. Πάμε στα μπουζούκια. Και άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί εύκολα να λυθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εμπειρία από αυτό το πράγμα, πώς μοιράζονται τα λίγα χρήματα της εκλογικής συμμετοχής ανάλογα με το ποσοστά κτλ. Δεν είναι κάτι φοβερό. Οπότε αυτό δεν είναι ζήτημα. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν υπάρχει η θετική ανταπόκριση από τα πολιτικά κόμματα. Και το ερώτημα είναι
Πρώτα απ' όλα γιατί, είναι εκτιμήσεις αυτά τα πράγματα. Από ό,τι βλέπουμε τώρα και με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία έχει πιθανότητες να κερδίσει. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος εάν θέλει να κερδίσει, έτσι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα, εκτίμηση είναι. Τα μικρότερα κόμματα φλερτάρουν με μια, έτσι, με πολύ παλαιομοδίτικο τρόπο στα μοντέλα τα οποία έχουν πεθάνει. Το πολύ χαρακτηριστικό είναι η αναφορά στους νεοφιλελεύθερους ναζί, ότι πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας κατά των νεοφιλελευθέρων ναζί από το ΠΑΣΟΚ. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Όταν το πρόβλημά σου είναι αν μπορείς να εφαρμόσεις μια τιμημένη μεταρρύθμιση για να πάρεις τη δόση σου, ως πρεζάκι. Αλλά εκεί έχουμε φτάσει. Δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι και να συζητάς εάν ο Σόιμπλε είναι νεοφιλελεύθερος ναζί κτλ. Αφήστε που δεν υπάρχει τίποτε νεοφιλελεύθερο σε όλη αυτή την ιστορία με τα μνημόνια. Όλα αυτά είναι κρατική παρέμβαση. Κεντρική κρατική παρέμβαση. Καταλαβαίνετε, δηλαδή υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα σε αυτή την ιστορία. Ή το ζήτημα ότι πρέπει να δώσουμε τον αγώνα τη μητέρα όλων των μαχών για το χρέος. Έλεος. Έλεος. Δηλαδή ξέρεις πολύ καλά ότι εάν δεν τρέξεις στο μνημόνιο μέχρι κάποια στιγμή, δεν πρόκειται να δεις ελάφρυνση του χρέους. Δεν πρόκειται να δεις με τίποτε ελάφρυνση του χρέους. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν και οι γάτες. Και καθόμαστε και συζητάμε αυτή τη στιγμή, έτσι, για το όφελος που θα έχουν κάθε ένα από τα κόμματα από την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ποιος θα πάρει μερικούς πόντους, το 6 να γίνει 8, το 4 να γίνει 6 ενδεχομένως ή 10 ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και άρα είναι επί της ουσίας αναβίωση του παλιού πολιτικού συστήματος. Και αυτό το πράγμα είναι μια εξέλιξη που εγώ δεν θα ήθελα, δεν είναι στο χέρι μου να την αλλάξω και δεν είναι πιθανό στο χέρι όλων μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι ή όσοι μπορούν να τρέξουν σε αυτή την ιστορία είναι να πιέσουν. Πώς πιέζει κανείς? Η πρόταση που έλεγα πριν ή κάποια άλλη πρόταση θα μπορούσε να είναι μια, έτσι, δίκαιη βάση συνομιλίας, διαπραγμάτευσης με τα πολιτικά κόμματα, αλλά χρειάζεται να εμφανιστεί από παντού η πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν θέλουμε ευρωπαϊκό μέτωπο, πρέπει να το ζητήσουμε. Και δεν μπορούμε να, πρέπει να το ζητήσουμε από ποιους? Από αυτά τα πολιτικά κόμματα. Και με κάποιο τρόπο να πετύχουμε την υποχώρησή τους. Φοβάμαι ότι μόλις βγουν τα πρώτα αξιόπιστα δημοσκοπικά αποτελέσματα, αν υποθέσουμε παραδείγματος χάρη ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται χαμηλά. Αν εμφανίζεται χαμηλά, αμέσως θα είναι πάρα πολύ, έτσι, ευάλωτη στην κριτική, ότι επειδή χάνεις, πας και κρύβεσαι. Έτσι. Αν είναι ψηλά, δεν θα θέλει. Έτσι, δεν θα θέλει. Ή πιθανώς να μην θέλει. Γιατί επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι κάποιος, ούτε καν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι άλλοι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ποιος θέλει να κυβερνήσει. Λοιπόν, η πίεση λοιπόν πρέπει να έρθει από παντού. Αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχουν βουλευτές και κομματικά στελέχη και στα τρία κόμματα που έχουν εκφραστεί πάρα πολύ υπέρ του ευρωπαϊκού μετώπου. Όσο προχωράει η ιστορία με τις εκλογές, αυτό οπωσδήποτε θα φθήνει. Δεν υπάρχει θέμα. Επομένως, η κατάσταση είναι τώρα. Η δική μου πρόταση, εάν μου ζητούσε κάποιος τι να κάνουμε σήμερα, είναι το εξής. Ότι υπάρχει σήμερα, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς, θα πρέπει να υπάρξει το όχημα. Επομένως, η δημιουργία κόμματος είναι ούτως ή άλλως μέσα στην ατζέντα. Διάφοροι εμείς και άλλοι, τέλος πάντων, είναι έτοιμοι μέσα σε 2-3 μέρες να προχωρήσουν τη διαδικασία. Να υπάρξει μια εβδομάδα περίπου, γιατί τόσος χρόνος μένει, εκτός εάν πάει στις 27 του μηνός, οπότε μένουν 2 εβδομάδες διαπραγματεύσεων με τα πολιτικά κόμματα.
Γιατί, να το πούμε καθαρά, εάν δεν υπάρξει ο φόβος ότι κάποιοι τρελοί, οι οποίοι μπορεί να πάρουν, αν κατέβουν μόνοι τους, ως τρελοί, κινήσεις πολιτών, δηλαδή ποιος φανταζόταν, ας πούμε, ότι την πρώτη φορά στο πρώτο μένουμε Ευρώπη θα μαζευόντουσαν 10.000 ή όσοι ήταν στο τέτοιο. Έτσι, το maximum που συζητούσαν και τα πολιτικά κόμματα, μιλούσα εγώ δηλαδή, κατευθείαν με τα πολιτικά κόμματα στο τέτοιο, ήταν ότι αν πιάσουμε 1.500 άτομα, πιάσετε δηλαδή 1.500 άτομα, θα μπορέσουμε να, κάτι να κάνουμε μαζί αργότερα και τέτοια. Ιστορίες με αγρίους. Αλλά τόσο πάνω, είπαμε ότι εάν μόνο, κατά τη γνώμη μου, μόνο εάν υπάρχει ο φόβος, ο οποίος να είναι ρεαλιστικός και πραγματικός, ότι κάποιοι θα μαζευτούν και θα πάρουν από το 2% του τζίμερου, παραδείγματος χάρη, ναι, το λέω ως ποσοστό που βρέθηκε ξαφνικά σαν ξεκούδουνα κάποιος να πάρει 2% στις εκλογές, έτσι, μέχρι δεν ξέρω εγώ πόσο, το οποίο μπορεί να είναι 4, 5 ή 6% από μόνος του. Μη λέμε αηδίες, δηλαδή, για όταν κάποιος κατέβει χωρίς μεγάλη συμμαχία στις εκλογές. Εκεί γίνεσαι πραγματικά το φόβητρο, το οποίο σου λέει ότι εδώ χάνεται. Δηλαδή, ακόμη και η Νέα Δημοκρατία που λέμε στο τέτοιο, που κυνηγάει το, αν υποθέσουμε ότι κυνηγάει, είναι στο 2-3% πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Τσίπρα αυτή τη στιγμή, είναι προφανές ότι όποιος της κόψει τη δυνατότητα να απλώσει το χέρι της σε ένα 3% του εκλογικού σώματος, είναι εχθρός και φόβητρο σε πρώτη φάση και εχθρός σε δεύτερη φάση. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, έτσι, δεν είναι εύκολα, θέλει με κάποιο τρόπο μια οργάνωση, μια αντιμετώπιση του ζητήματος, και για να το δούμε και να έχει μια ολοκληρωμένη, μια σφαιρική αντίληψη της κατάστασης, υπάρχει και η φοβερή αντίφαση ότι αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο αυτονόμως και κόντρα στη σημερινή αντιπολίτευση θα διεκδικήσει την ευρωπαϊκή ψήφο, επί της ουσίας είναι κόμμα το οποίο, αν ήμουν Τσίπρας εγώ, θα ήθελα να το σπρώξω. Έτσι. Και αυτό είναι κόβει από τον αντίπαλο. Οπότε είναι, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είμαστε όριμοι οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουμε σε αυτή την ιστορία για να τα αντιμετωπίσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε με τρόπο αποτελεσματικό μέχρι τέλους, αλλά υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το κάνουμε, έτσι. Και ο τρόπος είναι να το μάθουμε αυτό το πράγμα, και ο τρόπος είναι να το κάνουμε, έτσι. Η πρότασή μου λοιπόν είναι αυτό που λέω εγώ και είναι ότι προχωράμε στην δημιουργία φορέα άμεσα, δηλαδή σαν να λέμε ότι, ξέρεις, υπάρχει ήδη, γιατί είναι ζήτημα 2 ημερών, δηλαδή δεν είναι τίποτα φοβερό, και συνεχίζουμε τις συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, και βλέποντας και την ανταπόκριση του κόσμου, γιατί για να πας στις εκλογές θέλεις 5.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα να κινηθούν, να κινητοποιηθούν, και θέλεις και λίγες, όχι πολλές, αλλά θέλεις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να μπορέσεις να τρέξεις τις εκλογές. Έτσι. Σε μια εβδομάδα, Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε στο τέτοιο, σε μια εβδομάδα ο κύβος θα έχει ρηφθεί, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, και εγώ προτείνω λοιπόν σε όλους τους υποστηρικτές αυτής της κατάστασης, που δεν είναι μονάχα τα δύο groups αυτά, είναι πάρα πολλές ομάδες, κυρίως διαδικτυακές. Μην παραμυθιαζόμαστε όμως, έτσι, επιτυχία στο διαδίκτυο είναι ένα πράγμα, αλλά αυτό είναι μια σοβαρή επιτυχία σε ένα υποσύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Έτσι, ίσως στο 15 με 20% στην καλύτερη των περιπτώσεων. Έτσι. Δηλαδή θέλει παλιά πολιτική, καφενείο, τρέξιμο, δεν ξέρω εγώ τι, πόρτα-πόρτα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένας τρόπος να δούμε
έτσι, μέχρι που φτάνει στο τέτοιο είναι πως ήταν ένα gospel που έλεγε τα χέρια σου δεν είναι τόσο μακριά να παίξεις box με το Θεό, έτσι. Υπάρχει ένας τρόπος να το δούμε, να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.